τρόμος σε Κόσοβο και Αλβανία. Η Σερβία θα παραλάβει 12 πάνοπλα Ραφάλ μέχρι το 2029. Η Σερβία επιτέλους λοιπόν υπέγραψε συμβόλαιο για την αγορά 12 μαχητικών αεροσκαφών τύπου Ραφάλ από την γαλλική αεροναυπηγική εταιρεία Dassault Aviation την 5η κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στο Βελιγράδι. Η πολυαναμενόμενη συμφωνία θα χαρίσει στη Σερβία 9 μονοθέσια και 3 διθέσια γαλλικά μαχητικά, τα οποία η πολεμική αεροπορία του κράτους αναμένεται να παραλάβει μέχρι το έτος 2029. Αυτό ανέφερε ο διευθύνοντας σύμβουλος της Dassault, Eric Trappier. Η δωδεκάδα των πολυχρηστικών Ραφάλ θα βοηθήσει την Βαλκανική χώρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, αντικαθιστώντας τα παλαιότερα μαχητικά αεροσκάφη σοβιετικής εποχής που επιχειρεί μέχρι και σήμερα. Είμαστε χαρούμενοι που θα γίνουμε μέλος στο κλαμπ χωρών που επιχειρούν Ραφάλ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Γαλλίας για την απόφασή του, η οποία μας επιτρέπει να αγοράσουμε νέα Ραφάλ, είπε ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνδερ Βούτσιτς σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής του εν λόγω συμβολαίου. Η συνολική αξία του συμβολαίου είναι 2,7 δισεκατομμύρια, είπε ο Βούτσιτς, χωρίς όμως να διευκρινίζει σε ποιο νόμισμα αναφέρονταν. Ο Σέρβος πρόεδρος πρόσθεσε πως η συμφωνία περιλαμβάνει υλικοτεχνική υποστήριξη και την προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων. Πληροφόρησε επίσης το κοινό πως αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ της σερβικής και της γαλλικής πλευράς αναφορικά με τον οπλισμό και τα συστήματα που θα φέρουν τα Ραφάλ του Βελιγραδίου. Ο Μακρόν από την πλευρά του δήλωσε πως η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για μια μακροχρόνια συμμαχία μεταξύ των δύο κρατών με στόχο την δημιουργία μιας ισχυρότερης και ενωμένης Ευρώπης. Η συμφωνία αποτελεί την έναρξη μιας στρατηγικής αλλαγής, μιας αλλαγής που πρέπει να τονίσουμε πως έγινε υπό μεγάλη πίεση. Είναι πραγματικά μια στρατηγική ευκαιρία για την Ευρώπη, δήλωσε ο Μακρόν κατά την διάρκεια συνέντευσης τύπου στο Βελιγράδι. Ο Μακρόν αναφέρονταν φυσικά στις μακροχρόνιες καλές σχέσεις της Σερβίας με την Ρωσία και την Κίνα, χώρες οι οποίες μέχρι και σήμερα προμηθεύουν τον σερβικό στρατό με διάφορα οπλικά συστήματα. Τόσο η Μόσχα όσο και το Πεκίνο υποστηρίζουν το Βελιγράδι στο ζήτημα του Κοσόβου. Τουρκικά μέσα. Οι Τούρκοι πιλότοι θα μάθουν τα μυστικά των Ραφάλ που διαθέτει η Ελλάδα. Σε κοινές πτήσεις τουρκικών F-16 με τα Ραφάλ του Κατάρ λοιπόν αναφέρονται τα σημερινά μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, όπως επισημαίνει ο ανταποκριτής του Sky Μανώλης Κωστίδης. Τουρκία και Κατάρ δημιούργησαν κοινή μοίρα με μαχητικά αεροσκάφη που πρόκειται να διεξάγουν από κοινού αεροπορικές επιχειρήσεις με Ραφάλ, Eurofighter Typhoon και F-15 που διαθέτει η πολεμική αεροπορία του Κατάρ, όπως ανακοινώθηκε στην διάρκεια της επίσκεψης στην Ντόχα του διοικητή της τουρκικής αεροπορίας, πτεράρχου Ζυγία Τζεμάλ Καντίογλου. Συγκεκριμένα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Τούρκοι πιλότοι θα μάθουν τα μυστικά των Ραφάλ που διαθέτει η Ελλάδα και μιλούν παράλληλα για κρίσιμες εκπαιδεύσεις. Ανακοινώθηκε πως ιδρύθηκε κοινή αεροπορική μοίρα μεταξύ της αεροπορίας του Κατάρ και της αεροπορίας της Τουρκίας στην διοίκηση αεροπορίας του Κατάρ. Η ανακοίνωση έγινε κατά την διάρκεια της επίσκεψης του αρχηγού της αεροπορίας της Τουρκίας, Ζυγιά Τζεμάλ Καντίογλου, στην αεροπορική βάση Ντούχαν στο Κατάρ. Στην κοινή μοίρα, η Τουρκία αναμένεται να εντάξει τα μαχητικά F-16, ενώ το Κατάρ αναμένεται να εντάξει τα γαλλικά Ραφάλ. Ήδη στις 30 Ιουλίου του 2024, 6 τουρκικά F-16 είχαν σταλεί στο Κατάρ για να ξεκινήσει η ίδρυση της κοινής μοίρας μεταξύ των δύο χωρών, αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τουρκιέ. Ο παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου NTV, προβάλλοντας πρωτοσέλιδα εφημερίδων, σχολιάζει με την σειρά του. Ο τίτλος αναφέρει ότι τα τουρκικά F-16 πήγαν στο Κατάρ. Ανακοινώθηκε πως ιδρύθηκε κοινή αεροπορική μοίρα μεταξύ της αεροπορίας της Τουρκίας και της αεροπορίας του Κατάρ. Ο αρχηγός της αεροπορίας της Τουρκίας πραγματοποίησε μια κρίσιμη επίσκεψη στο Κατάρ, καθώς στα πλαίσια της διοίκησης της αεροπορίας του Κατάρ ιδρύθηκε μια κοινή μοίρα μεταξύ των δύο αεροποριών των χωρών. Η Middle East Eye γράφει με την σειρά της για τις κοινές αεροπορικές ασκήσεις Κατάρ και Άγκυρας. Η Άγκυρα θα μάθει τα πλεονεκτήματα και τα τρωτά σημεία των Ραφάλ. Στον κοινό στόλο, το Κατάρ αναμένεται να αναπτύξει μαχητικά Dassault Ραφάλ, επιτρέποντας την Άγκυρα να μάθει τα πλεονεκτήματα αλλά και τα τρωτά σημεία του αεροσκάφους, το οποίο χρησιμοποιείται και από την Ελλάδα.
Η Τουρκία στις 30 Ιουλίου έστειλε στο Κατάρ 6 τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16. Εκτός από τα F-16, δύο περιπολικά σκάφη κλάσης Τούζλα που ανήκουν στο τουρκικό ναυτικό στάθηκαν στο Κατάρ με τελετή που πραγματοποιήθηκε στην διοίκηση της ναυτικής βάσης Αξάς στις 26 Ιουλίου φέτος. F-35 εναντίον καν. Γιατί το τουρκικό μαχητικό δεν έχει καμία ελπίδα μπροστά στους ελληνικούς αόρατους φωνιάδες? Έχουμε ακούσει λοιπόν τους Τούρκους να λένε στο παρελθόν πως το μελλοντικό μαχητικό 5ης γενιάς καν θα είναι ισχυρότερο από το διάσημο αμερικανικό stealth αεροσκάφος F-35 Lightning II, το οποίο έχει παραγγείλει και η χώρα μας. Εννοείται πως οι εν λόγω δηλώσεις των Τούρκων είναι τελείως άστοχες και έχουν προπαγανδιστικούς και εμπορικούς σκοπούς, αφού θέλουν να τα προωθήσουν για εξαγωγή και σε τρίτες χώρες. Επίσης πρέπει να τονίσουμε πως οι Τούρκοι ανέπτυξαν το ΚΑΝ σε συνεργασία με τους Νοτιοκορεάτες βάσει της εμπειρίας που ανέπτυξε η Σεούλ στον σχεδιασμό και στην παραγωγή του μαχητικού και η F-21 Μποράμε. Εξαιτίας της συνεργασίας Άγκυρας και Σεούλ, το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ μοιράζεται πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το KF-21. Πολλοί παρατηρητές αναφέρουν μάλιστα πως πρόκειται για σχεδόν ολόιδια αεροσκάφη. Οι Τούρκοι βέβαια υποστηρίζουν πως το δικό τους τζετ είναι 5ης γενιάς, διότι επιδεικνύει στέλ δυνατότητες που απέκτησε η τουρκική εταιρεία TAI μετά από μεταφορά αμερικανικής τεχνολογίας. Όπως προαναφέραμε, Τούρκοι έχουν αναφέρει πως το ΚΑΝ θα είναι ισχυρότερο από το F-35, όχι όμως στις δυνατότητες χαμηλής παρατηρησιμότητας, αλλά στον οπλισμό. Σύμφωνα με τους Τούρκους, το ΚΑΝ θα μπορεί να μεταφέρει 10 τόνους πυρομαχικών συγκριτικά με τους 6 τόνους του F-35. Παράλληλα, το ΚΑΝ θα διαθέτει 2 κινητήρες συγκριτικά με τον έναν του F-35, είχε δηλώσει ο Γενικός Διευθυντής της ΘΑΗ, Τεμέλ Κοτήλ, στο παρελθόν. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε πως, αν και το ΚΑΝ μπορεί θεωρητικά να υπερισχύει του F-35 σε κάποιες τεχνικές προδιαγραφές, αυτό δεν σημαίνει πολλά για την πραγματική απόδοση των δύο πλατφορμών. Το F-35 είναι ένα υπερσύγχρονο μαχητικό αεροσκάφος με δυνατότητες χαμηλής παρατηρησιμότητας ανώτερες από κάθε άλλο μαχητικό που έχει παραχθεί μαζικά. Ειδικοί στο διαδίκτυο έχουν χαρακτηρίσει το ΚΑΝ μια κακή αντιγραφή του F-35, πράγμα που μπορεί κανείς να διαπιστώσει απλώς κοιτώντας τα δύο αεροσκάφη. Άλλοι στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν το ΚΑΝ μαχητικό 4ης και όχι 5ης γενιάς, αφού υποστηρίζουν πως θα είναι λιγότερο ισχυρό ακόμη και από το νοτιοκορεάτικο και η F-21. Τέλος, και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υπερσύγχρονα συστήματα, τους προηγμένους αισθητήρες και τον φωνικό οπλισμό του stealth jet του Πενταγώνου, είναι βέβαιο πως το F-35 Lightning II είναι συνολικά ένα πολύ πιο προηγμένο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό μαχητικό αεροσκάφος συγκριτικά με το ΚΑΝ της Τουρκίας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.